στηρίξει των οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη. Θα παρέχει και εφέτος ο Δήμος της Καλαμάτας για την εορταστική περίοδο, τόσο για τα Χριστούγεννα όσο και για την Πρωτοχρονιά. Έχει προγραμματιστεί να μοιραστούν μερίδες φαγητού σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Ο Δήμος φέτος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά μέσω της Φάρης, των δημοτικών διαμερισμάτων, των προέδρων των διαμερισμάτων και των πολιτιστικών συλλόγων. Εκτός όλων αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων, δεν θα μπορούσε να λείπει και να μην βρίσκεται να στηρίξει οικογένειες οι οποίες πραγματικά πάσχουν και πραγματικά έχουν σοβαρό πρόβλημα αυτή την περίοδο της ημέρας αγάπης. Έτσι λοιπόν θα στηρίξουμε με παροχή κρέατος όπως και πέρυσι περί τις 200 οικογένειες οι οποίες μέσω της Διεύθυνσης Πρόνοιας κρίνονται ότι χρήζουν βοήθειας. Να θυμίσω ότι πριν 10-15 μέρες μέσω του προγράμματος ΣΤΕΒΑ στηρίχθηκαν άλλες 1.470 περίπου οικογένειες πάλι με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Να επιβεβαιώσω το λόγια του Δημάρχου ότι αυτές τις μέρες και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα είναι ανοιχτό το συσίτιο στο πρώτο καπί στην Υπεπαντής. Οπότε όλοι οι συντιζόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν το φαγητό τους και τις δύο γιορτινές μέρες. Και παράλληλα κάνουμε και μία πληροφόρηση και μία έκκληση στον κόσμο. Αν γνωρίζουν κάποιους οι οποίοι αυτές τις μέρες είναι μόνοι τους και πραγματικά δεν έχουν φαγητό τις μέρες αυτές, να μας ενημερώσουν και μπορούν να πηγαίνουν και αυτοί στο πρώτο καπί, να πάρουν ένα πιάτο φαγητό και να βρίσκουν παρέα και θαλπορεί με τους υπόλοιπους που θα βρίσκονται εκεί. Εύχομαι πραγματικά καλά Χριστούγεννα σε όλους, να είναι καλά με τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους, να έχουν υγεία και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες αυτές τις γιορτές, γιατί πραγματικά αυτές οι μέρες χρειάζονται όλη αγάπη, ξεγνιασιά και φροντίδα. Είναι κυρίως για τα παιδιά αυτές οι μέρες, αλλά και για όσους αισθάνονται παιδιά. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα καλό πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουμε όλους.